πραγματικά φωτιά είναι η επικυροποιημένη έκθεση των τεχνικών πραγματογνωμόνων που όρισαν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και την οποία κατέθεσαν την Πέμπτη στον αρμόδιο εφέτη ανακριτή Λάρισας που χειρίζεται την υπόθεση. Η έκθεση καταδεικνύει και τον τρόπο που έγινε η σύγκρουση των τρένων, η οποία δεν ήταν μετοπική. Καταδεικνύει από τις ιατροδικαστικές τον τρόπο με τον οποίο απαθρακώθηκαν τα 30 περίπου τα άτομα και αν ήταν εν ζωή ή όχι. Αυτά είναι αποτελέσματα της ιατροδικαστικής. Καταδεικνύει τον όγκο των υλικών που υπήρχαν, γύρω στον 12 με 15 τόνους, το οποίο ήταν μείγμα, το οποίο έχει βεβαιώσει το χημείο του κράτους σαν στοιχεία, ξυλόλιο, βεζόλιο, τολουόλιο. Επίσης, αρκετές παρατυπίες και παραβάσεις από τις δικαστικές αρχές και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, σε 30 συμπεράσματα, τα οποία βοηθούν την ανακριτική και εισαγγελική αρχή να οδηγήσει παρακάτω και τη δικογραφία σε πιο ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Από την έκθεση προκύπτουν νέα σημαντικά στοιχεία για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια έκθεση 75 σελίδων στην οποία οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες καταθέτουν 30 νέα στοιχεία για τη φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Ήδη έχουμε καταθέσει μήνυση τη Μεγάλη Πέμπτη για το σφετερισμό εξουσίας και για που είναι αυτόφορη διαδικασία και για την διατάραξη ασφάλισης των κοινωνιών που τελείται μέχρι ακόμα και σήμερα διότι δεν έχουν θεσπιστεί εθνικοί κανόνες ασφαλείας που και αυτό αποτελεί αυτόφορη διαδικασία. Θα μιλήσουμε με οι δικογραφίες θα πάνε στον Άριο Πάγο και από εκεί όποιος εισαγγελέας θα τις χρεωθεί θα πρέπει αναλόγως να πράξει. Είμαστε διατεθειμένοι να το πάμε μέχρι το τέρμα διότι αν και οι εισαγγελείς από εδώ και πέρα δεν προχωρήσουν τις διαδικασίες όπως πρέπει σύμφωνα με το Σύνταγμα θα εναντιωθούμε και σε αυτούς. Συγκεκριμένα καταγράφεται ότι πριν τη σύγκρουση υπήρξε εκτροχιασμός. Στην έκθεση αναφέρεται συγκεκριμένα πως ο μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας είδε το επιβατικό τρένο μέσα από το τούνελ και σε μια απέλπιδα κίνηση προσπάθησε να εκτροχιάσει τον σειρμό προς τα αριστερά πατώντας απότομα φρένο ώστε να αποφύγει τη μεγάλη ισχύ της μετοπικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες δεν υπήρχε σύγκρουση των δύο μηχανών των τρένων. Κάτι που αποδεικνύεται από τη στρέβλωση των γραμμών ανόδου εξού και σταμάτησε το καταγραφικό νωρίτερα. Από το απότομο φρενάρισμα έφυγαν λαμαρίνες που δεν είχαν δεθεί καλά στα βαγόνια της εμπορικής αμαξοστοιχίας με αποτέλεσμα να εμβολήσουν σε πολλά σημεία το επιβατικό τρένο, γεγονός που επιβάρυνε τις συνέπειες του δυστυχήματος. Το πιο σοκαριστικό όλων στοιχείο πάντως είναι ότι 16 άτομα εκ των 57 κάηκαν εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση. Σύμφωνα με τους ειδικούς πάντως, αποδεικνύεται η μεταφορά 12 έως 15 τόνων έφλεκτων διαλυτών που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και σε αυτούς οφείλεται η μεγάλη έκρηξη.